Γεια σα και καλώ ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σα μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα οξέα. Θα σα εξηγήσω δηλαδή τι είναι τα AHA και τα BHA οξέα, γιατί είναι σημαντικά και πώ θα βοηθήσουν την επιδερμίδα σα. Ξέρω ότι είναι ένα βίντεο που σα είχα υποσχεθεί εδώ και αρκετό καιρό. Ήθελα να κάνω την έρευνά μου, να έχω τα κατάλληλα προϊόντα για να σα προτείνω και σήμερα λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σα ζητήσω όπω πάντα να γραφτείτε στο στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ, πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σίγουρα λοιπόν θα έχετε δει τα AHA και BHA οξέα να αναγράφονται στι ετικέτε των καλλιτικών σα και έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ και εδώ στο κανάλι γι' αυτά. σω όμω δεν ξέρετε ότι σα βοηθούν να απαλλαγείτε από την ακμή, τη λιπαρότητα και βοηθούν και στην αντιγύρανση. Σκοπό του σημερινού βίντεο είναι να σα βοηθήσω να κατανοήσετε κάποια βασικά πράγματα για τα οξέα, ώστε να μπορείτε εσεί με τη σειρά σα να επιλέξετε τα κατάλληλα προϊόντα και να δείτε και διαφορά στην επιδερμίδα σα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι δερματολόγο προσωπική έρευνα και εμπειρία θα σας πω όλα όσα έχω να σας πω σήμερα και αν έχετε κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα σας, καλό είναι να ζητήσετε τη συμβουλή κάποιου ειδικού, κάποιου γιατρού δερματολόγου. Λοιπόν, έχουμε τα AHA και τα BHA οξέα. Το AHA σημαίνει α υδροξύ οξύ και το BHA σημαίνει β υδροξύ οξύ. Όταν λέμε α υδροξύ λοιπόν, συνήθως εννοούμε το γλυκολικό οξύ, ενώ όταν λέμε β υδροξύ συνήθως εννοούμε το σαλικυλικό οξύ. Είναι παρόμοια, αλλά είναι διαφορετικά, γιατί προσφέρουν στην επιδερμίδα μας διαφορετικά Πράγματα. Κάνουν και τα δύο χημική απολέπιση, φροντίζουν να φωτίσουν τον χρωματικό τόνο τη επιδερμίδα και βοηθούν φυσικά ενάντια στην ακμή και τι ρητήδε, όπω σα είπα και λίγο πριν. Για να καταλάβετε λίγο πώ λειτουργούν τα οξέα, σκεφτείτε ότι το pH τη επιδερμίδα μα είναι 5, ενώ τα οξέα συνήθω έχουν pH 3 ή 4. Τι κάνουν λοιπόν, διαλύουν με χημικό τρόπο τα ανώτερα στρώματα τη επιδερμίδα, εκεί όπου συσσωρεύονται τα νεκρά κύτταρα, μια και η επιδερμίδα μα ανανεώνεται συνεχώ και βοηθούν στην ανανέωση των κυτάρων. Όταν έχουμε τώρα να κάνουμε με ακμή, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει πάρα πολύ ε, λιπαρότητα και σμίγμα στην επιφάνεια τη επιδερμίδα, το οποίο δεν μπορεί να αποβάλει από μόνη τη. Τη βοηθάμε λοιπόν με τα οξέα γιατί το σμίγμα εμποδίζει τα νεκρά κύτταρα από το να φύγουν και το δέρμα να ανανεωθεί, οπότε ε, βοηθάμε με τη χημική απολέπιση και τα οξέα, αυτή τη διαδικασία που το πρόσωπό μα προσπαθεί να κάνει με φυσιολογικό τρόπο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τα AHA λοιπόν είναι καλύτερα για όσου ανησυχούν για ρητήδε και γραμμέ, για όσου θέλουν να διορθώσουν πανάδε από τον ήλιο και για ξηρέ επιδερμίδε, ενώ τα BHA είναι καλύτερα για όσους έχουν λιπαρή επιδερμίδα, ακμή ή ε, μια επιδερμίδα που έχει πάρα πολύ λιπαρότητα. Δεν θα σας κουράσω με πολλή ανάλυση, θα σας πω μόνο ότι στα AHAs ανήκουν το γλυκολικό οξύ, το γαλακτικό οξύ και το κυτρικό οξύ, δηλαδή η βιταμίνη C. Και αυτό που ισχωρεί καλύτερα στην επιδερμίδα είναι το γλυκολικό οξύ επειδή έχει και χαμηλό μοριακό βάρος. Αυτό λοιπόν είναι καλύτερο για επιδερμίδες που έχουν βαθιές ρητίδες. BHA τώρα είναι το σαλικυλικό οξύ και η δουλειά του είναι να ξεφορτώσει ουσιαστικά τη λιπαρότητα και το σμίγμα που έχει συσσωρευτεί στην επιδερμίδα, πράγμα που το κάνει ιδανικό για εσά που έχετε ακμή. Κανένα από τα δύο όμω ούτε τα AHAs ούτε τα BHAs δεν έχουν αντιβακτηριδιακή δράση και δεν θα σταματήσουν την υπερέκριση λιπαρότητας. Οποιοδήποτε απολεπιστικό προϊόν και αν χρησιμοποιήσετε, είτε αυτό είναι χημικό peeling είτε είναι φυσικό peeling, αυτά τα προϊόντα δηλαδή με τους κόκκους που κάνουν απολέπιση στην επιδερμίδα μας, μην ξεχνάτε πόσο σημαντικό είναι να βάζετε αντιλιακό όταν βγαίνετε από το σπίτι χειμώνα καλοκαίρι, είτε έχει συνεφιά είτε δεν έχει, Τώρα που σα εξήγησα λοιπόν τα βασικά για τα οξέα, λέω να σα δείξω και κάποια πολύ αγαπημένα μου προϊόντα που χρησιμοποιώ ξανά και ξανά γιατί έχω δει ότι είναι και πολύ αποτελεσματικά. Θα ξεκινήσω από την πιο πρόσφατη ανακαλύψή μου που είναι η σειρά Vino Perfect από την Κονταλή. Υπάρχει α, αυτό εδώ το Essence, όπω το λένε, ο ορό, αλλά και κρέμα ημέρα και κρέμα νύχτα. Την κρέμα νύχτα δεν την έχω χρησιμοποιήσει, ωστόσο θέλω να σα διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά. Ο ορό έχει γλυκολικό οξύ και η, το σέρμου και η κρέμα έχουν βινιφερή που σημαίνει ότι λέει η κονταλή ότι είναι πιο δυνατή από τη βιταμίνη C ε, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και φωτίζει, αποχρωματίζει αυτές τις καφέ κοιλίδες. Ε, επίσης η κρέμα έχει και υαλουρονικό οξύ για εξτρά ενυδάτους. Συνεχίζω με ένα καθαριστικό που έχω λατρέψει τον τελευταίο καιρό και είναι το Exfoliate Daily Foaming Cleanser από την Kate Somerville. Παιδιά αυτό το καθαριστικό έχει γλυκολικό αλλά και γαλακτικό οξύ αν δεν κάνω λάθος, είναι έξυπνο καθαριστικό, διώχνει λοιπόν τη λιπαρό Απολεπίζει ριώχνοντα τα νεκρά κύτταρα που έχουν συσσωρευτεί ε, στην επιφάνεια τη επιδερμίδα και μα δίνει μια ανανεωμένη και λαμπερή επιδερμίδα μόλι το ξεβγάζουμε. Να σα πω για όλα τα καθαριστικά ότι ο χρόνο που θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε και να κάνετε σαπουνάδα και να τα δουλεύετε στην επιδερμίδα σα είναι από 30 δευτερόλεπτα μέχρι 2 λεπτά. Ξέρω ότι κανεί δεν έχει την υπομονή να κάνει 2 λεπτά σαπουνάδα στην επιδερμίδα του, αλλά τουλάχιστον αφιερώστε 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό για να είστε σίγουροι ότι ε, έχει δράσει σωστά και όπως πρέπει το καθαριστικό που χρησιμοποιείται. Συνεχίζω με ένα τόνερ το οποίο χρησιμοποιούμε ως δεύτερο βήμα μετά τον καθαρισμό. Θα σας μιλήσω για το Alpha H Liquid Gold. Έχει γλυκολικό οξύ, είναι από τα πιο λατρεμένα μου τόνερς. Ήταν και το πρώτο νομίζω που χρησιμοποίησα όταν ξεκίνησα αυτή την περιπέτεια με τα οξέα. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει 5% γλυκολικό οξύ, ξυπνάει τη θαμπή επιδερμίδα, εξαφανίζει λεπτές γραμμές σταδιακά, όπως επίση επίσης συσφίγγει πόρους και δεν έχετε αυτά τα blackheads, μειώνουν την εμφάνισή τους. Βοηθάει σε σπυράκια, ουλές και ερυθρότητα και δεν είναι καθόλου με καθόλου ερεθιστικό. Ίσως τις πρώτες φορές που το χρησιμοποιήσετε νιώσετε ένα μικρό τσιμπηματάκι, το οποίο όμως φεύγει αμέσως και δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Συνεχίζω με ένα άλλο toner, το οποίο χρησιμοποιώ επίσης τον τελευταίο καιρό, με 2% BHA αυτή τη φορά. Είναι από την εταιρεία Paula's Choice, έχει πράσινο τσάι, από φύλλο καμέλια, συγγνώμη τα διαβάζω, το θυμάμαι όλα, σε οξύ και εξεφράζει βέβαια του πόρου. Ε, και δεν είναι υπορβολικά ακριβό, να πω την αλήθεια, ε, αλλά πραγματικά δουλεύει σε σπυράκια και έχει και αντιφιλεγμονώδη συστατικά. Οπότε μπορείτε, αν δεν θέλετε, να το χρησιμοποιείτε σε όλο το πρόσωπο και κάθε βράδυ, όπω κάνω εγώ, χρησιμοποιώ αυτό πρωί, αυτό βράδυ, για παράδειγμα, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε τοπικά πάνω στα σπυράκια σα όταν βλέπετε ότι πάνε να εμφανιστούν ή όταν θέλετε έτσι κάπως να τα κάνετε να εξαφανιστούν πιο γρήγορα. Πάμε να περάσουμε σε μάσκες παύλα θεραπείες με οξέα και η πιο δραστική μάσκα από όλες είναι αυτή εδώ. Είναι το AHA 30% BHA 2% Peeling Solution από την εταιρεία The Ordinary. Πάρα πολύ οικονομικό πραγματικά. Ένα προϊόν που χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε στα χέρια μου γιατί είναι και πάρα πολύ δραστικό. Είναι όμως οριακά επικίνδυνο. σα το είχα πει και στο προηγούμενο μου βίντεο γιατί αν δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες εφαρμογής του και αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα σίγουρα θα έχετε Κάποια αντίδραση. Ε, συνιστώ λοιπόν, αν αποφασίσετε να το αποκτήσετε, για αρχή να κάνετε ένα patch test σε ένα μικρό σημείο στο πρόσωπό σα, να δείτε πώ αντιδρά το πρόσωπό σα, αν κοκκινίζει, αν το δέχεται ή όχι, και αμέσω μετά να συνεχίσετε στην εφαρμογή του. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν αυτό, πάρα πολύ αποτελεσματικό όπω σα είπα. Ε, ε, το αφήνετε 5 με 10 λεπτά. Προσωπικά το αφήνω 10, γιατί η επιδερμίδα μου είναι αρκετά ανθεκτική σε τέτοιου τύπου προϊόντα. Και φυσικά μην ξεχάσετε να πλύνετε τα χέρια σα με μετά την εφαρμογή, γιατί δεν θέλουμε να πάσετε και εγκάβματα στα χέρια, έτσι. Λοιπόν, έχει αλουρονικό και βιταμίνη Β5 για να απαλύνει την επιδερμίδα και κάνει την πιο σούπερ χημική απολέπιση ever. Συνεχίζω με μία μάσκα από την εταιρεία Herbivore και για αυτή σας έχω ξαναμιλήσει με 20% AHA και 5% BHA. Αυτό είναι ένα διαφανές τζελ. Είναι πολύ δροσερό όταν το βάζεις στην επιδερμίδα, δεν σε τσιμπάει καθόλου. Και το χρησιμοποιείτε μία με δύο φορές την εβδομάδα για 10-15 λεπτά. Έχει γλυκόλικό οξύ, έχει ταρταρικό οξύ, έχει μαλλικό οξύ και γαλακτικό οξύ, οπότε όλα αυτά μαζί ε, δρούν μαγικά για την επιδερμίδα σας. Ενισχύει την ανανέωση των Σιτάρων ομαλοποιεί την υφή τη επιδερμίδα και τον χρωματικό Τόνο. Με 5% λοιπόν σε συσφίγγει του πόρου, όπω καταλαβαίνετε. Θα δείτε σίγουρα διαφορά αν έχετε διασταλμένου πόρου ε, και ομαλοποιεί την υφή τη επιδερμίδα. Έχει και αλλοεβέρα και τριαντάφυλλο για ενυδάτωση και σα αφήνει πολύ λαμπερέ και πολύ καθαρέ. Εγώ αμέσω μετά από αυτό, όπω συνιστά και η εταιρεία, βάζω ένα έλαιο για να καλμάρει η επιδερμίδα μου και να ε, επαναφέρω και την ενυδάτωση και την υγρασία που ίσω έχει στερηθεί από αυτή τη μάσκα. Οποιαδήποτε απολα και αν κάνετε πάντα σας συνιστώ να κάνετε μια ενδετική μάσκα ε, μετά από αυτήν. Συνεχίζω με ακόμα ένα προϊόν από την εταιρεία Herbivore. Αυτό είναι το Prism, 12% AHA και 3% BHA. Είναι ένα σέρουμ που μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθημερινά. Όπως καταλαβαίνετε είναι πιο απαλό με την επιδερμίδα. Αυτό είναι τέλειο αν έχετε λεπτές γραμμές, σημάδια αϊπνίας. Ξέρετε που είναι πολύ ταλαιπωρημένη η επιδερμίδα μας όταν δεν κοιμόμαστε ή όταν έχετε υπερέκθεση στον ήλιο επίσης και αφιδατώνεται η επιδερμίδα μας ή στο πολύ κρύο, ειδικά για Ξηρές νομίζω ότι είναι καταπληκτικό γιατί θα αποβάλει όλα αυτά τα νεκρά κύτταρα τα οποία σας κάνουν να φαίνεστε πιο κουρασμένες και πιο μεγάλες θα πω σε ηλικία γιατί οι ξηρές επιδερμίδες τείνουν να έχουν την όψη ότι σπάνε πιο εύκολα οπότε με μία απολέπιση και με μία ενυδάτωση άμα μετά σίγουρα θα δείτε την επιδερμίδα σας να είναι πιο έτσι, γεμάτη, πιο χαρούμενη και πιο λαμπερή. Και με αυτό, αντίο σπυράκια και blackheads, βεβαίω, γιατί είναι αρκετά αποτελεσματικό. Και η τελευταία μάσκα για την οποία θέλω να σα μιλήσω σήμερα είναι η πιο απαλή, ίσω από όλε: είναι η Watermelon Glow Sleeping Mask. Μια μάσκα που την αφήνει όλο το βράδυ. Και κοιμάσαι και ξυπνά και έχει πολύ απαλή επιδερμίδα σαν μωρό. Είναι από την εταιρεία Glow Recipe. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ απαλή γιατί σα δίνει το δικαίωμα να την αφήσετε όλη τη νύχτα στην επιδερμίδα σα. Εναλλακτικά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και ω δεκάλεπτη μάσκα το πρωί. Η συγκεκριμένη λοιπόν έχει γλυκολικό και γαλακτικό οξύ, εκχύλισμα καρπουζιού και υλουρονικό οξύ για ενεδάτωση και λάμψη. Επίση καλμάρει την ερθισμένη επιδερμίδα που ίσω έχει φλεγμονή και έχει και βιταμίνε και αμινοξέα. Αυτή είναι ίσω η μάσκα την οποία θα πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα από όλε και σιγά σιγά να προχωρήσετε σε μεγαλύτερε περιεκτικότητε και σε πιο δυνατέ θεραπείες. Αυτά είχα να σας πω σήμερα για τα οξέα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να σας βοήθησα κάπως, να καταλάβετε περί τίνο πρόκειται και να διαλέξετε κι εσείς ιδανικά προϊόντα με τα οποία θα δείτε αποτέλεσμα και διαφορά πραγματικά στην επιδερμίδα σας. Φιλιά πάρα πολλά ευχαριστώ πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!